Ο κύριος, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον κύριο Λάπα, ο οποίος επέστρεψε ξανά στον τόπο του εγκλήματος. Έκανε το πρώτο εγχείρημα στην κατάρθρον συζήτηση, απαντήθηκε από μας στην β' ανάγνωση, επανέρχεται σε σχέση με το ρόλο και το χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σεβαστές οι απόψεις του καθενός. Αλλά ο κύριος Λάπας έχει χάσει επεισόδια. Και τα έχει χάσει τα επεισόδια ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, όχι μόνο ο κύριος Λάπας. Έχετε αντιληφθεί ότι αυτά τα οποία είπατε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεκαετία 50, δεκαετία 60, υπήρχαν εντελώς διαφορετικοί παγκόσμιοι συσχετισμοί? Το έχετε αντιληφθεί? Είναι λοιπόν άλλοι οι συσχετισμοί εκείνης της εποχής και άλλοι οι συσχετισμοί σήμερα. Τότε υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Υπήρχε το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα που στήριζε τα παγκόσμια επαναστατικά κινήματα, αναδείκνυε τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρατε εσείς. Σήμερα όμως δεν ισχύει αυτό, όπως δεν ισχύει και για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Γιατί και το ένα και το άλλο έχουν εξελιχθεί σε όργανα. Σε όργανα και του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή της δικτατορίας των μονοπωλίων. Θα σας πω το εξής. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι τμήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τι συνιστά Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου κυριαρχούν αυτούς που εσείς κατηγορείτε οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις? Τμήμα, επαναλαμβάνω, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μπορεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά καιρούς να έχει πάρει κάποιες θετικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα η απόφαση για τη Μανολάδα. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να επηρεάσει και δεν επηρεάζει τη συνολική αντιδραστική γραμμή. Δηλαδή, αντιδραστικοποιείται όλο και περισσότερο το Συμβούλιο της Ευρώπης, κατά συνέπεια και τα τμήματά της αντικειμενικά, εκτός εάν δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Είναι δηλαδή συγγενικοί οργανισμοί. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, σας υπενθυμίζω λοιπόν, ότι γίνεται όλο και περισσότερο αντιδραστικό, που κάτι που φαίνεται από αποφάσεις του, όπως αυτές για παράδειγμα για τη λειτουργία των κομμάτων, για τα οικονομικά των κομμάτων, που στόχο έχει κυρίως τη δράση των κομμουνιστικών κομμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και μάλιστα βάζει σε αμφισβήτηση τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και θα σας υπενθυμίσω ποιος ήταν ο ρόλος αυτού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο βομβαρδισμό και στο διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας στο όνομα ακριβώς αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, κύριε Λάπα. Και θα σας θυμίσω, κλείνοντας αυτό το ζήτημα, την κατάπτυστη απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που βέβαια δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, αλλά το εισηγήθηκαν, που τόλμησε να εξισώσει τον κομμουνισμό με τον φασισμό. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και το τμήμα του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε σχέση τώρα, και κλείνω αυτό το ζήτημα, σε σχέση με το κεφάλαιο 5, αναφέρθηκα στο άρθρο 33, γιατί ακριβώς δεν πρόλαβα στην τοποθέτησή μου, στην αρχική, που αφορά την αυτόφορη διαδικασία στα εγκλήματα που τελούνται δια του τύπου. Άκουσα και τον κύριο Κοντονή και τον διάλογο που είχε με τον Υπουργό. Εγώ θέλω να πω ότι θα υπερψηφίσουμε αυτό το άρθρο, το άρθρο 33. Η ρύθμιση είναι προφανές, παρότι δεν αναφέρεται ρητά ότι εισάγεται για να αντιμετωπίσει καταρχήν το ζήτημα της εφαρμογής της αυτόφορης διαδικασίας στα εγκλήματα που τελούνται δια του τύπου. Επιλέγεται τελικά, μετά και τη συζήτηση που έχει προηγηθεί και εδώ, κατά καιρούς μέσα και έξω από τη Βουλή, μια ευρύτερη ρύθμιση για την κατάργηση της υποχρεότητας συνολικά στα εγκλήματα τιμής, η οποία βέβαια είναι σε θετική κατεύθυνση, γι' αυτό και την υπερψηφίζουμε. Ωστόσο όμως, παραμένει αδικαιολόγητα η γενική υποχρεωτικότητα της αυτόφορης διαδικασίας στα δια του τύπου εγκλήματα, που εξακολουθεί να προβλέπεται στο άρθρο 242 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας, η οποία δεν επιβάλλεται πλέον συνταγματικά και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους δημοσιογράφους και την κατάργηση της οποίας είχαμε ζητήσει ως κόμμα με σχετική τροπολογία που καταθέσαμε πριν από λίγους μήνες. Σε κάθε περίπτωση την υπερψηφίσουμε καταθέτοντας αυτές τις επισημάνσεις. Σε σχέση με τις τροπολογίες, και να κλείσω, την τροπολογία που αφορά τη λειτουργία του ΚΕΣΥ θα ψηφίσουμε παρόν. Για τις ανεξάρτητες επιτροπές προσφυγών
δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Ως κόμμα είχαμε διαφωνήσει με την ενασχόληση των δικαστών στα διοικητικά δικαστήρια. Πρόκειται για διπλή απασχόληση, πρόσθετο έργο δηλαδή των ενεργεία δικαστών σε βάρος του κύριου καθήκοντός τους, πάνω δηλαδή σε διοικητικά δικαστήρια που είναι, ενώ την ίδια στιγμή τα διοικητικά δικαστήρια είναι υποστελεχωμένα. Και θεωρούμε ότι ο στόχος είναι η ομογενοποίηση των προεδρευόντων στις επιτροπές και για την υπουργική τροπολογία 1960 με ειδικό 174 θα ψηφίσουμε παρόν και θα σας προτρέπαμε μάλιστα εδώ να κοιτάξετε να καλύψετε τις κενές οργανικές θέσεις και να τις αυξήσετε για να καλυφθούν τα κενά των δικαστικών υπαλλήλων. Σε σχέση με τις βουλευτικές, η 1953 με γενικό αριθμό και 167 ειδικό αριθμό που αφορά την αντιμετώπιση αναγκών του νοσοκομείου κρατουμένων Κορυδαλλού με πλήρη κάλυψη από το ΕΣΥ, θα την καταψηφίσουμε. Με το προεδρικό διάταγμα, σας υπενθυμίζω, 100 του 2018, εντάχθηκε το νοσοκομείο φυλακών στο ΕΣΥ. Αντί να στελεχώσετε αυτό το νοσοκομείο με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων για τη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κρατουμένων, η οποία πρέπει να έχει μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα, μέσω της τροπολογίας των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, καθιερώνεται ο ιδιώτης γιατρός, ο επισκέπτης δηλαδή ιδιώτης γιατρός, κατά περίπτωση. Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Και για το τεκμήριο αθωότητας την τροπολογία θα ψηφίσουμε παρόν. Όσοι καταδικαστέντες έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί και είχαν δικαστεί από το ΕΔΑ, θα μπορούσαν κάλλιστα να ζητήσουν τη χάρη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το επισήμανα στην αρχική τοποθέτηση, το επισημαίνω και τώρα, ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, εάν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αθωωθεί η Χρυσή Αυγή, για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει και χάρη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν θέλουμε μια πολύ μεγαλύτερη προσοχή αυτά τα ζήματα και κλείνω με την υπόθεση του ΕΛΓΑ για την αλλαγή καθεστώς ορισμού ανταποκριτών. Και θα σας έλεγα το εξής. Μιλάμε τώρα για ποιον ΕΛΓΑ. Τον ΕΛΓΑ που χαρατζώνει, τον ΕΛΓΑ που δεν πληρώνει, που μαζεύει χρήματα από τους αγρότες και δουλεύει σε καθαρά ανταποδοτική βάση. Δεν αποζημιώνει σχεδόν σε τίποτα. Μιλάμε για ένα επαράδεκτο καθεστώς λειτουργίας και αντί να πάτε να λύσετε αυτά τα ζητήματα, φαίνεται μια τροπολογία κουτσουμπί που δεν είναι κανένα ουσιαστικό ζήτημα με βάση τα αιτήματα των μπλόκων, της μικρομεσαίας αγροτιάς, που είναι να σταματήσει να χαρατσώνει οργά και να καλύπτει στο 100% των ζημιών που έχουν υποστεί οι αγρότες μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.